Λοιπόν, η Κοτσάκη Εκατερίνη έχει τον λόγο. Ευχαριστώ. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, έφηβοι βουλευτές, μέλος της ελληνικής πραγματικότητας αποτελεί πλέον η μαζική είσοδος μεταναστών στη χώρα μας. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ προς αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Ως Έλληνες τους κατανοούμε, γιατί στο παρελθόν έχουμε βρεθεί σε παρόμοια δύσκολη θέση. Βασική προϋπόθεση για την ομαλή ένταξη των ανθρώπων αυτών στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας μας είναι η χώρα υποδοχής να μπορεί να τους προσφέρει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Η χώρα μας όμως δεν είναι σε θέση να προσφέρει αυτές τις συνθήκες στους ηθαγενείς της. Πώς θα μπορέσει να δώσει όραμα στους ξένους? Όροι της ελληνικής αγοράς σήμερα είναι η ανεργία, η ανασφάλιση, η βαριά φορολογία, ο πληθωρισμός, οι κρατήσεις μισθών, οι περικοπές συντάξεων και διάφορα άλλα κοινωνικά προβλήματα όπως η βία, η εγκληματικότητα, τα ναρκωτικά. Και όλα αυτά υπό το διαρκή φόβο μιας πτώχευσης. Προφανώς λοιπόν η Ελλάδα δεν μπορεί να υποσχεθεί μέλλον σε κανέναν, πόσο μάλλον σε ένα μετανάστη. Αν και οι μετανάστες έρχονται εδώ προετοιμασμένοι να εργαστούν υπό συνθήκες γαλέρας και πιθανότατα προτιμούνται από έναν Έλληνα που διεκδικεί τα εργασιακά του δικαιώματα στην ίδια του τη χώρα. Έτσι, όχι μόνο διωγγώνεται το πρόβλημα της ανεργίας στην Ελλάδα, αλλά και οξύνονται οι κοινωνικές αντιπαραθέσεις μεταξύ ηθαγενών και μεταναστών. Τέλος, για τους ήδη υπάρχοντες νόμιμα μετανάστες, είναι στο χέρι τους να χαράξουν πορεία στη χώρα μας. Θεωρώ όμως ότι στην παρούσα κατάσταση δύσκολα πρέπει να δεχτούμε νέους μετανάστες. Όχι γιατί δεν τους θέλουμε, αλλά γιατί δεν μπορούμε να τους στρέψουμε. Μακάρι να μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε. Μακάρι, αλλά υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να βοηθήσουμε ούτε τους εαυτούς μας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.